Το όνομα Πολυκάρπη παραπέμπει σε πολλέ καλλιέργειε. Παλιά οι κάτοικοι καλλιεργούσαν καπνά, τα οποία σήμερα έχουν εγκαταλείψει και ασχολούνται με άλλε καλλιέργειε όπω ροδάκινα, δαμάσκινα, σταφύλια, κυδόνια, κεράσια και άλλα. Το χωριό έχει μια παράδοση στα καπνά. Όπως γνωρίζετε όλοι όσοι ήρθαν από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία μια, υπήρχε μια παράδοση στην καλλιέργεια του καπνού. Αυτή η καλλιέργεια έχει φθήνει εδώ και 20 χρόνια περίπου και βέβαια γνωρίζουμε τους λόγους. Έχει να κάνει βέβαια με τις αρχές λειτουργίας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά αυτά όμως εκτός από τον καπνό υπήρχε μεγάλος, μεγάλη έκταση όπου, κατε, όπου καλλιεργούνταν ε, σταφύλια και κυρίως στο, μια τοπική ποικιλία την οποία καλλιεργούσαμε και υπάρχει ακόμα εδώ πέρα στο χωριό και σημερικά ακόμα της περιοχής, είναι το γνωστό αμάσι ή όψιμο εδέσεις όπως το γνωρίζουμε. Ε, με τον καιρό έχουν ε, αλλάξει οι ανάγκες, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, η προσαρμογή έχει γίνει σε ποικιλίε που ζητά περισσότερη αγορά. Αφορά βέβαια τα ροδάκινα, ε, τα κεράσια, τα δαμάσκινα, πλέον κάποιοι δείχνουν ενδιαφέρον για τα κηδόνια. Το 80% ασχολείται με τα δαμάσκινα. Είναι κάποια παραγωγή που μπορεί να είναι κερδοφόρα, εάν την προσέξει καλά. Ε, δαμάσκηνα και συγχρόνω και άλλε καλλιέργειε και ροδάκινα. Ναι, έχουμε απ' όλα. Ροδάκινα, αμπέλια. Σχεδόν γι' αυτό και είναι το χωριό μα Πολυκάρπη, γι' αυτό και λέγεται Πολυκάρπη. Από του πολλού καρπού, εννοείται. Κεράσια, έχω ροδάκινα, έχω δαμάσκηνα, έχω και ούφο. Με του πραγού που έχω ούφο. Τι είναι τα ούφο. Ε, κάτι πλακέ ροδάκινα, τα οποία είναι πλακέ. Στρογγυλά. Γι' αυτό λέγονται και ούφο. Ε, υπάρχουν μεγάλε ποσότητε εδώ στην περιφερειακή μόνο ενότητα. Εγώ, πέρα... Μόνο εγώ έχω και ο γιο μου, κανένα δεν έχει άλλο. Άλλοι στο νομό έχουν σε άλλα χωριά. Ναι, πρέπει να έχουν. Πρέπει να έχουν κάτω, τη σίδρα πρέπει να έχουν. Εγώ τα έφερα επειδή είμαι πρωτοπόρο για τα δαμάσκα εγώ τα έφερα εδώ. Και από εκεί και μετά μου αρέσουν οι καλλιέργειε, οι δύσκολε, αλλά καλέ. Τι καινούριο, τι πρωτοποριακό έχουν αυτά τα Είναι ότι είναι λευκό όλα, είναι στρογγυλά, κόκκινα, έβιστα, ωραία, αλλά έχουν ασθένειε τρομερέ. 82 και εργάζεστε ακόμη. Ε, ακόμα τίποτα που είσαι. <laughs> Τι ακριβώ κάνετε εδώ στα χωράφια, δουλεύετε <laughs> ακόμα. Σ... <laughs> ναι, τα παιδιά κλαδεύουν τα μπέλια, ότι μικρά δέντρα του κλαδεύω, φρέζε κάνω απ' όλα. 82 χρονών και τη φρέζα και στα δύσκολα. Ναι. Ε, σα δίνει ζωή αυτό, σα κάνει και έφυγα να κάνετε αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ, πρέπει να δουλέψω. <laughs> Είναι υγεία η δουλειά. Ε, δεν ξέρω, πάντω πολύ δεν πάω στα καφενεία. Προσκολιέμαι πιο πολύ για να βοηθήσω τα παιδιά. Περιστοιχισμένη από επιβλητικά βουνά η Αλμοπία, Βόρα, Τζένα, Πάικο και Βέρμιο διαθέτει έφορο κάμπο που οι κάτοικοι με εργατικότητα και σύγχρονες μεθόδους καλλιεργούν.